παρόντων. Βουβάρδισε. Βουβάρδισε. Και η εικόνα, και η εικόνα που είχαμε από τα ρεπορτάζ είναι ότι αυτό το πλοίο ελληνικών συμφερόντων ήταν κάτι σαν να κάνει παράνομη μεταφορά καυσίμων. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εμπορικό πλοίο ήταν. Εμπορικό, δεξαμενό πλοίο. Δεξαμενό πλοίο. Το ελληνικό Υπουργείο με δύο νεκρούς εργαζόμενους μέσα. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν πληροφόρησε την ελληνική κοινή γνώμη ποιος είναι ο εφοπλιστής που κρύβεται. Ποιος είναι ο εφοπλιστής ο οποίος. Τι είναι αυτό τώρα. Είναι αυτό, θα ακούσετε τώρα, κύριε. Λοιπόν. Υπάρχει ένα πλοίο που ακούσετε, δέχεται επίθεση. Μην απαντάτε εσείς. Έχει βγει δισέλιδη. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν πληροφορεί την ελληνική κοινή γνώμη ποιος είναι ο εφοπλιστής. Θα ακούσετε τώρα λοιπόν. Σας βάζει καθόλου εσάς η υποψία αυτό? Όχι, δεν βάζει. Είναι έλασον πρόβλημα για την ενημέρωση του ελληνικού λαού. Η απώλεια της ζωής είναι το σημαντικό πρόβλημα. Έχουμε απώλεια ζωής και εικόνες, όπως μεταδίδονται από εκεί, λαθρεμπορίου καυσίμων. Με πρωταγωνιστές ένα ελληνικό πλοίο, ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων και με δύο νεκρούς εργαζόμενους. Καταγγέλλεται κάτι. Ακούστε τώρα. Μίζω, θέλω να ακούσετε επί το μίζων τώρα. Δεν έχει σημασία η σημαία. Τι συμφέρονται. Όχι, σημασία. Είναι ελληνικών συμφερόντων. Λέει εδώ ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε καταγγελία. Λέει η κυρία Βρούτη, δεν το ξέρω. Να ακούσετε λίγο. Το ξέρετε το θέμα. Το ξέρω. Πολύ έχω κάνει ρεπορτάζ. Να ακούσετε. Ρεπορτάζ κάνουμε. Λοιπόν, το πλοίο αυτό λοιπόν των ελληνικών συμφερόντων έχει όνομα. Είναι του κυρίου Μελισανίδη. Και το Υπουργείο Εξωτερικών αρνείται να ενημερώσει την ελληνική κοινή γνώμη ότι ο ευνοούμενος του κυρίου Σαμαρά. Τι λέτε? Ο ευνοούμενος του κυρίου Σαμαρά είναι αυτός που έχουμε δύο νεκρούς και επίθεση, είναι, δηλαδή. Επίθεση από το επίσημο κράτος της Λιβύης. Αστυνομική επίθεση. Αχ, επειδή δεν μπορείτε αυτό. Να βρείτε τα λεφτά, λέτε ότι ακούσετε σας τώρα λοιπόν. Τώρα. Πέστε εδώ στον κόσμο που θα βρείτε τα λεφτά να τα μοιράσετε. Και αφήστε το επεισόδιο. Γιατί το λέμε τώρα? Όχι, όχι. Ναι. Κοιτάξτε, τι παράδειγμα είναι θα εισάγετε εσείς καύσιμα. Είναι παράδειγμα ότι η παρούσα κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, ήταν κυβερνήσεις συνενοχής στη διαφθορά και στη διαπλοκή. Αν λοιπόν σήμερα παίζεται κάτι εκτός των άλλων, είναι αυτή η σύγκρουση μιας ανερχόμενης πολιτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ με τις δυνάμεις της διαφθοράς και της διαπλοκής. Μάλιστα. Πίσω από το λαθρεμπόριο καυσίμων κρύβεται μια τεράστια φοροδιαφυγή. Επιβάλλουν τον κόσμο έμφυα και όλα τα άλλα που ξέρουμε, την αφέμαξη, και αφήνουν να υπάρχουν το λεγόμενο σύστημα των τριγωνικών ενδομηλικών συναλλαγών. Παίρνουν με λαθρεμπόριο από τη Λιβύη, γενικά μιλάω τώρα, το παράδειγμα, με 20-25 δολάρια το βαρέλι, το πουλάνε σε δικιά του εταιρεία, π.χ. στη Μάλτα. Δικιά του εταιρεία. Δεν αφήνουν στο συγκεκριμένο, γενικά μιλάω τώρα. Δήθεν με 60, με 60 ευρώ και έρχονται εδώ να το πουλήσουν στα ελληνικά δηληστήρια με 80 ευρώ. Από το 25 έως το 80 είναι η μεγάλη φοροδιαφυγή, είναι η μεγάλη διαφθορά. Είπατε ότι έκανε ένα θερμπόριο αυτό το ένα λεπτό, το ένα λεπτό. Το έχουμε αυτό. Εγώ λέω ότι. Ποιος το λέει αυτό? Απαντώ και λέω. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να ενημερώσει την κοινή γνώμη ποιος είναι ο Έλληνας αποπλιστής, ο οποίος. Το πλοίο παρανόμησε, διότι ευλήθη επισήμως από την κυβέρνηση. Όχι από τον κυβερνήτη. Από τη Λιβύη. Συγγνώμη, εδώ πέρα υπάρχει μια ανάμειξη πολιτική με ρεπορτάζ. Ένα λεπτό. Επειδή εγώ δεν το ξέρω το θέμα. Να το μάθετε κι εσεί. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Εγώ το ξέρω. Να ενημερωθούμε όλοι. Γιατί κάνει ο κύριο Φίλη. Ακούσετε. Όχι, όχι. Επιτρέπετε να λέω. Ο κύριο Βενιζέλο είναι υπουργό εξωτερικών. Υπάρχει ανάμειξη πολιτική με το ρεπορτάζ. Όχι, όχι πολιτική. Να ενημερωθούμε όλοι. Μιλάω με ονοματεπώνυμα. Επαναλαμβάνω. Ο ευνοούμενο επιχειρηματία. Αποκρύπτεται το όνομά του. Αυτά είναι κυρίου Σαμαρά. Λέω λοιπόν και για να τελειώσω. Να ολοκληρώσω λοιπόν αυτό. Τώρα. Να ολοκληρώσω. Θα περίμενα η ελληνική κυβέρνηση, επειδή υπάρχουν και νεκροί πάνω στο πλοίο, και επειδή δεν είναι πειρατές που κάνουν την επίθεση, αλλά το επίσημο ελληνικό κράτος. Υπάρχει ανακοίνωση θα... του Υπουργείου Εξωτερικών. Διαβάσαμε την ανακοίνωση. Αποκρύπτει τα γεγονότα. Αποκρύπτει τα γεγονότα. Διαβάστε. Και το όνομα. Υπάρχει πολιτική ευθύνη. Υπάρχει διαφθορά που την καλύπτει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό βέβαια. Πάμε σε μια και για να ολοκληρώσω. Για να ολοκληρώσω. Μπορεί να βρεθεί από το χτύπημα της διαφθοράς, της μεγάλο διαφθοράς, μην πάμε τώρα στους μεγαζάτρες, στην κουβέντα, και της μεγάλο φοροδιαφυγής, ένα μεγάλο μέρος εσόδων. Πόσο?
Ο κύριος Καραμανλής ως πρωθυπουργός, κυρία Βούλτεψη, είχε μιλήσει για 10 δισεκατομμύρια διαφυγόντα έσοδα του ελληνικού δημοσίου ετησίως από τη διαφθορά. Και κάποια από αυτά. Τι κάνατε για να του χτυπήσετε? Τίποτα. Βασιλεύουν. Είσαστε εσείς οι άνθρωποι που τους καλύπτετε και τους πουλάτε και το προπό και το ελληνικό και όλα τα άλλα που έχει στο μυαλό σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λέω λοιπόν. Να κοιτάξετε τους επιχειρηματίες. Όταν λοιπόν μιλάμε για το πού θα βρούμε τα χρήματα, είναι δύσκολη η απάντηση. Είναι καμία αντίρρηση, αλλά να από πού μπορούμε να βρούμε ένα μικρό μέρος χρημάτων για να ικανοποιήσουμε δίκες. Υπάρχει ένα θέμα. Κύριε Λοβέρντο, θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μικρή διακοπή και παρακολουθήσουμε.